Αξίως αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και φέτος να ψάλλουμε τους παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκου όλες αυτές τις ημέρες. Και σήμερα είναι η τελευταία παράκληση την οποία ψάλλουμε εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Αντιρίου. Αξιωθήκαμε να ψάλλουμε τις παρακλήσεις στην Παναγία μας στην Υπεραγία Θεοτόκου, που είναι πραγματικά μεγάλο πρόσωπο μέσα στην ιστορία, διότι δι' αυτής ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Δι' αυτής προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και έσωσε το ανθρώπινο γένος. Όλη αυτή την περίοδο και σε όσες παρακλήσεις παρευρέθηκα, προσπάθησα και φέτος, όπως όλα τα χρόνια, να παρουσιάσω το υπέραγνον και υπερευλογημένο αυτό πρόσωπο της Παναγίας μας. Εμείς την ονομάζουμε Παναγία απλώς, αλλά δεν είναι απλώς Παναγία, αλλά είναι Υπεραγία Θεοτόκος. Είδατε στις παρακλήσεις λέμε «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Όχι απλώς Παναγία, βεβαίως είναι Παναγία γιατί είναι πραγματικά Αγία και υπεραγία πάνω από όλους, είναι η κορυφή των Αγίων και τελείωσης, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αλλά το χαρακτηριστικό της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ότι είναι Θεοτόκος, ότι γέννησε το Θεό. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος υπεραγαπούσε την Υπεραγία Θεοτόκου και έκανε μεγάλους αγώνες στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, την ονομάζει Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων. Καταπληκτικός ορισμός. Αγίαν, γιατί είναι Παναγία, Αγίαν Παρθένων, είναι Παρθένος και γέννησε εν Παρθενία, και Θεοτόκος. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ότι όλοι οι αγιορείτες όταν μιλούν για αυτήν λένε «η Κυρία Θεοτόκος». Και μάλιστα όταν πηγαίνει κάποιος στο μοναστήρι για να προσκυνήσει μια εικόνα, λέει «περάστε να προσκυνήσετε την Υπεραγία Θεοτόκο», σαν να είναι παρούσα, και είναι παρούσα. Και αυτό το έλεγε και ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος τις προσευχές που έκανε σε αυτήν έλεγε συνέχεια «Κυρία Θεοτόκος», όχι απλώς υπεραγία μόνο Θεοτόκος, αλλά και Κυρία, γιατί εν Χριστώ που είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης είναι και αυτή εν Χριστώ Κυρία, Κυρία Θεοτόκος. Και βεβαίως όλες τις παρακλήσεις τις οποίες έκανα παρουσίαζα αυτόν τον καιρό την ετοιμασία την οποία έκανε η Υπεραγία Θεοτόκος για να γίνει μητέρα του Χριστού. Και είδα σε όλες αυτές τις παρακλήσεις, με λίγα λόγια τα οποία απίφθαινε σε κάθε παράκληση, είδα το πώς συνελήφθη η Παναγία, η Υπεραγία Θεοτόκος, πώς συνελήφθη στην μήτρα της μητέρας της, της Αγίας Άνης, με προσευχή, νηστεία, εγκράτεια και εντολή του Θεού, πώς κυοφορήθηκε μέσα στη μητέρα της, στη συνέχεια πώς γεννήθηκε, πώς χάρηκαν οι γονείς της, και στη συνέχεια είναι χαρακτηριστικό ότι τριών ετών, μόλις έγινε τριών ετών η Υπεραγία Θεοτόκος, αφιερώθηκε από την Αγία Άννα και τον Άγιο Ιωακείμ στο ναό και εισήλθε μέσα στα Άγια των Αγίων. Εκεί στα Άγια των Αγίων ήταν ένα απόκριφο μέρος μέσα στο ναό του Σολομώντος που δεν έμπαινε κανένας απολύτως, παρά μόνο μια φορά το χρόνο, την εορτή του εξυλασμού, εισερχόταν ο αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου, και μέσα εκεί υπήρχαν ό,τι τιμιότερο και αγιότερο είχε ο εβραϊκός λαός. Δηλαδή ήταν οι πλάκες της Διαθήκης, ήταν η στάμνος με το μάνα, ήταν η ράβδος του Αρών που ευλάστησε. Εκεί ακριβώς εισήλθε η Υπεραγία Θεοτόκος. Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια νομίζετε? 12 χρόνια. Παρέμεινε μόνη της εκεί 12 ολόκληρα χρόνια. Λέμε ότι ένα παιδάκι τριών ετών πρέπει να πάει στο νηπιαγωγείο, μετά πρέπει να πάει στο βρεφονηπιακό σταθμό, μετά να πάει στο δημοτικό σχολείο, να πάει στο γυμνάσιο, στη συνέχεια στο λύκειο. 12 χρόνια
η υπεραγία Θεοτόκος εισήλθε στην θεολογική σχολή, την εμπειρική θεολογική σχολή, και παρέμεινε εκεί. Και τι έκανε όλα τα χρόνια? Προσευχόταν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παρουσιάζει σε μια υπέροχη ομιλία, που θεωρώ ότι είναι και έκφραση και της δικής του διαθέσεως και το τι ακριβώς και ο ίδιος έκανε στο Άγιον Όρος, παρουσιάζει τι έκανε η υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία μας, μέσα στα Άγια των Αγίων. Δεν έτρωγε καθόλου, δεν είχε αναστολή των σωματικών ενεργειών, γιατί ξέραμε ότι όταν ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά, ένα μήνα, 30-40 μέρες, παρέμεινε εκεί 40 μέρες επάνω μέσα στο φως, και βεβαίως λέει κανείς τι έκανε, κοιμόταν? Τίποτε, απλώς έγινε αναστολή των σωματικών ενεργειών. Γιατί όταν φτάνει κανείς να δει το Θεό, όπως το βλέπουμε στην διδασκαλή των πατέρων της Εκκλησίας μας, όχι μόνο αυτό, και στα συναξάρια της Εκκλησίας μας, με τους Άγιους Μάρτυρες, με τους Οσίους Ασκητές, όταν φτάνει σε μια τέτοια εμπειρική κατάσταση, τότε αναστέλλονται όλες οι σωματικές ενέργειες και λειτουργούν μόνο οι ψυχικές ενέργειες. Εμείς το ξέρουμε από ανθρώπινης πλευράς. Όταν έχουμε μια πολύ μεγάλη χαρά, λέμε δεν θέλω να φάω. Έχω τέτοια χαρά που δεν μπορώ ούτε και να φάω, ή από τη λύπη. Τώρα, όταν η Παναγία μας εισήλθε μέσα στα Άγια των Αγίων, ήταν μεγάλη ησυχάστρια. Όταν λέμε ησυχάστρια, εννοούμε είχε αφιερώσει όλη την ψυχή της και το νου της στην προσευχή. Και προσευχόταν διαρκώς. Έδιωχνε τους λογισμούς, όποιος λογισμός ερχόταν τους έδιωχνε. Είχε μια αδιάλειπτη προσευχή και παρέμεινε σε μια διαρκή θεωρία, όπως την ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, παρέμεινε σε μια διαρκή θεωρία του Θεού. Και εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, λέγεται ότι ερχόταν άγγελος Κυρίου και της έφερνε τροφή. Στην πραγματικότητα αυτή η τροφή ήταν η ίδια η θεοπτία και ήταν η αναστολή των σωματικών ενεργειών. Παρέμεινε μέσα στα Άγια των Αγίων 12 ολόκληρα χρόνια. Από 3 ετών μέχρι 15 ετών, που τότε κατά θεία Ευδοκία και οικονομία, θα έλεγα, και Ευδοκία και οικονομία, τότε οι ιερείς την έβγαλαν έξω, και επειδή εφώτισε ο Θεός, την έδωσαν ως μνηστή να είναι από τον Ιωσήφ μνηστευμένη, ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να συλληφθεί, να γεννηθεί όχι από τον Ιωσήφ, εκ Πνεύματος Αγίου, αλλά την προστάτευε ο Ιωσήφ, την προστάτευε να γεννηθεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όλο το μεγάλο έργο αυτό που έκανε η υπεραγία Θεοτόκος, το έκανε ύστερα από μεγάλη προετοιμασία. Προετοιμασία των γονέων της, προετοιμασία των προγόνων της. Γιατί λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε λόγους τους οποίους εκφώνησε για την υπεραγία Θεοτόκου, το ότι έφτασε εκεί η Παναγία να είναι Πάναγια, υπεραγία και να γίνει Θεοτόκος, αυτό οφείλεται στις διαδοχικές καθάρσεις των προγόνων της, στον αγώνα τον εσωτερικό που έκανε η Παναγία μας και στην ίδια τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό οι πρόγονοί της και η Αγία Άννα και ο Ιωακήμ ο πατέρας της είχαν καθαρθεί, και ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός λέει επαινή και ονομάζει το σπέρμα του πατέρα της σπέρμα Πανάμωμών, διότι είχε καθαγιαστεί με τις διαδοχικές καθάρσεις των προγόνων και με τη δική του προσευχή και τη δική του υπακοή στο Θεό. Δεν είναι συνηθισμένο πρόσωπο η Παναγία. Εμείς νομίζουμε ότι είναι μια μεγαλύτερη από όλες τις Αγίες. Έχουμε την Αγία Παρασκευή, έχουμε την Αγία Τάδε και Τάδε, η μεγαλύτερη. Όχι, είναι το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην ιστορία.
για να πει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι όλος ο κόσμος, ο αισθητός και ο νοητός, έγινε δια την υπεραγία Θεοτόκων. Δηλαδή ο Θεός έκανε όλο τον κόσμο και τους αγγέλους και τους ανθρώπους, ώστε να προέρθει ως καλύτερος καρπός η υπεραγία Θεοτόκος, και η υπεραγία Θεοτόκο την έκανε την υπεραγία Θεοτόκο για να έρθει ο Χριστός στον κόσμο και να σώσει και τα αισθητά, τους ανθρώπους και τους αγγέλους. Οπότε καταλαβαίνετε ποιο είναι το μεγάλο έργο της υπεραγίας Θεοτόκου. Πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχει σύγκριση με κανέναν Άγιο. Δεν είναι μόνο, φυσικά ο Χριστός είναι πάνω από την Παναγία, αλλά αμέσως μετά είναι η μητέρα του Χριστού, η Θεοτόκος. Ήταν ένας του Αγενόρος, ένας Αγιορείτης, ο οποίος είναι Ρουμάνος μοναχός, που λεγόταν μοναχός Ενόχ, ο οποίος μιλούσε σπαστά τα ελληνικά. Και όσοι είναι ξένοι και μαθαίνουν τα ελληνικά, πολλές φορές συγχαίουν τα ονόματα, δηλαδή ένα θηλυκό όνομα το κάνουν ουδέτερο, ένα αρσενικό το κάνουν ουδέτερο κτλ. Και επειδή συνέχεια τα άρθρα, γι' αυτό έλεγε αυτός ο Ενόχ, ο Ρουμάνος μοναχός, το διάβολο, δεν έλεγε ο διάβολος, έλεγε το διάβολο μισάει το Θεοτόκο. Και ξέρετε γιατί το μισάει? Το μισάει γιατί γέννησε τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Κοιτάξτε θεολογία. Και αυτή η θεολογία δεν είναι από βιβλία και γράμματα, είναι από την ίδια την εμπειρία. Ο διάβολος μισεί την Θεοτόκο. Και γι' αυτό όταν υπάρχουν άνθρωποι που βρίζουν την Παναγία είναι δαιμονισμένοι. Δηλαδή εμπνέονται από το δαιμόνιο. Δεν μπορείς να βρίζεις αυτό το μεγάλο πρόσωπο. Και γι' αυτό τα είπα όλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βγάλουν το εσωτερικό τους τον πόνο και πιάνουν το όνομα της Παναγίας και το βρίζουν. Ποιον? Την Παναγία μας, την υπεραγία Θεοτόκος, Θεοτόκο. Οπότε λέει ότι το διάβολο μισάει το Θεοτόκο, γιατί αυτή γέννησε το Χριστό. Και ένας άλλος αγιορείτης, όταν το ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε γέροντα για να σωθούμε, εκείνος απάντησε: να αγαπάτε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και την υπεραγία Θεοτόκων. Όποιος αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστόν και αγαπά και την υπεραγία Θεοτόκου, που σημαίνει σέβεται και προσεύχεται, τότε πραγματικά σώζεται. Να έχουμε αυτόν τον σεβασμό και την τιμή στην Παναγία μας, την υπεραγία Θεοτόκου, και συγχρόνως, και με αυτό θέλω να τελειώσω. Η υπεραγία Θεοτόκος μας έδειξε πώς γίνονται τα μεγάλα έργα. Δηλαδή προετοιμάστηκε 12 ολόκληρα χρόνια μέσα στο ναό. Εκτός την άλλη προετοιμασία, την οποία είχε μέχρι τα 3 χρόνια. Παρέμεινε 12 χρόνια μέσα στον Ιερό Ναό, μέσα στη θεοπτία και στη θεωρία, και έτσι προετοιμάστηκε για αυτό το μεγάλο γεγονός. Οπότε και εμείς, όχι το ίδιο, αλλά αναλογικά, όταν θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση μεγάλη στη ζωή μας για ένα γεγονός, όταν έχει κανείς τη σκέψη του να κάνει μια επιλογή στο γάμο ή στο επάγγελμα ή σε κάτι άλλο, να ξέρετε όλα τα θέματα θέλουν προετοιμασία. Όλα τα θέματα θέλουν προϋποθέσεις. Όλα τα θέματα τα ξεκινάμε με προσευχή, με νηστεία, με καθαρότητα ζωής, με εγκράτεια, όλα τα θέματα. Θέλουμε να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην προσωπική μας ζωή. Τότε πρέπει να προσευχηθούμε στο Θεό, γιατί δεν ξέρουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Δεν πρέπει να τα ρυθμίζουμε όλα τα προγράμματα επί τη βάση της λογικής. Η λογική μας προδίδει, το μυαλό μας προδίδει. Σκεφτόμαστε εμείς λογικά, αλλά
και κάτι άλλο βγαίνει που είναι πιο λογικό ή καθόλου λογικό. Οπότε το αφήνουμε στο Θεό και λέμε «Θεέ μου, δίδαξον με οδόν εν υπορεύσομαι. Δίδαξέ μου το δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσω». Όλα τα μεγάλα έργα και τα μικρά έργα γίνονται κατόπιν προετοιμασίας. Αυτό τουλάχιστον να πάραμε ένα δίδαγμα από τη σημερινή εορτή. Να προσευχόμαστε, να ζητάμε το έλεος του Θεού και τότε διά της προσευχής θα επιτυχάνουμε στη ζωή μας. Η Υπεραγία Θεοτόκος να μας βοηθάει να πρεσβεύει στον Υιόν της και Θεό για να έχουμε ειρήνη, αγάπη, χαρά και όλα τα αγαθά του Θεού. Αμήν.